Το θέμα στα της ενέργειας, των γεωτρήσεων και όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει, το ρεπορτάζ που έχει προηγηθεί, είναι κοντά μας ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης για να μας παρουσιάσει και επί χάρτου τα όσα βλέπουμε να διαμορφώνονται στην περιοχή μας. Γιάννο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά στους τηλεθεατές και ελπίζουμε ότι η Όμικρον θα είναι το κύκνιο άσμα του κορονοϊού. Ας δούμε τι συμβαίνει. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, είτε είναι πρωτοχρονιά είτε είναι Χριστούγεννα. Ας δούμε αυτό το χάρτη για να κατανοήσει και ο απλός πολίτης τι συμβαίνει εντός και στην περιφέρεια της Κυπριακής ΑΟΣ και γιατί συγκυριακά δημιουργείται μια σπίδα ασφαλείας ως προς τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10. Πρώτον, βλέπουμε με το πορτοκαλί χρώμα είναι οι περιοχές οι οποίες έχει δεσμεύσει η Ρωσία για αεροναυτικές ασκήσεις. Γιατί η Ρωσία δεσμεύει αυτές τις περιοχές? Όχι βεβαίως επειδή μας αγαπά, αλλά επειδή ασκεί μια αναθεωρητική πολιτική, δηλαδή ξαναμπαίνει στο παιχνίδι από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή και θεωρεί ότι η δική μας η περιοχή είναι ιδιαίτερως σημαντική. Δεύτερον, όπως και άλλες χώρες, δεν θέλει να αφήσει την Τουρκία να επιβληθεί στο πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή δείχνει και η ίδια τα δόντια της ότι είναι παρούσα. Μάλιστα, εάν δείτε την περιοχή εδώ, αυτή είναι περιοχή η οποία σύμφωνα με την Τουρκία εμπίπτει εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας. Με το ριγέ ελαφρύ κόκκινο είναι η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η Ρωσία στο πλαίσιο της νομιμότητας έχει ζητήσει άδεια αεροναυτικών ασκήσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι από την Τουρκία ή από το Ερτσάν, δηλαδή από το παράνομο ψευδοκράτος. Γεγονός που νομιμοποιεί και αυτή την περιοχή. Δηλαδή είναι ως να αμφισβητεί τα όσα λέει η Τουρκία ότι μπορεί να ασκεί το Ερτσάν εξουσία στο FIR και κυριαρχία θεωρείται δε ιδιαίτερως σημαντικό όταν προέρχεται από μια υπερδύναμη όπως είναι η Ρωσία. Άρα έχουμε τη Ρωσία που για τους δικούς της λόγους την ώρα που γίνεται η γεώτρηση στο οικόπεδο 10 συγκεντρώνει στρατεύματα. Το ερώτημα είναι η Τουρκία η οποία απειλούσε μέχρι στιγμής γιατί δεν παρενοχλεί το οικόπεδο 10. Εάν δούμε το χαρτί, εδώ είναι η ΑΟΣ του ψευδοκράτους, η λεγόμενη. Εδώ είναι η υφαλοκρηπίδα, συνεπώς το οικόπεδο 12 δεν εμπίπτει σε αυτά τα οικόπεδα τα οποία αμφισβητεί η Τουρκία. Ναι. Οι έρευνες γίνονται από εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και δηλαδή από τον ExxonMobil και από το Κατάρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι υπερδύναμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση στην Τουρκία. Αναγνωρίζουν οι Τούρκοι ότι με δύο δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου μπορεί να κατρακυλήσει κι άλλο η λίρα. Ταυτοχρόνως το Κατάρ είναι η μοναδική δύναμη μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίες από κοινού βοηθούν την Τουρκία αν τα καταφέρει να σταθεροποιήσει τη λίρα. Συνεπώς, στη λογική του κόστους ωφέλους, η Τουρκία δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα στην παρούσα φάση στο οικόπεδο 10 που δεν έχει νομικό επιχείρημα, που εμπλέκεται το Κατάρ, που εμπλέκεται η Αμερική και ταυτοχρόνως στη γύρω περιοχή είναι ζωσμένη από ρωσικές αεροναυτικές δυνάμεις. Είναι εύκολο το ατύχημα, δηλαδή θα μπει στη λογική κόστους ωφέλους, κρίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Και έτσι λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε μια ασφάλεια στη διεξαγωγή των ερευνών στο οικόπεδο 12. Εδώ, σε αυτό το μεγεθυντικό σχήμα, μπορούμε να δούμε τις γεωτρήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Είναι τρεις γεωτρήσεις, είναι η Γλάφκος 1, είμαστε στη Γλάφκος 2 και έχει γίνει και η γεώτρηση Δελφίνη. Ταυτοχρόνως σε αυτή εδώ την περιοχή από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι τις 11 Ιανουαρίου είναι δεσμευμένη από δύο ερευνητικά σκάφη, το Odin Finder και το Nautical Geo. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες έρευνες και από σήμερα μέχρι τις 11 είναι δηλωμένο να δραστηριοποιηθεί το Nautical Geo. Εδώ εμπίπτουν κάποιες περιοχές εντός της λεγόμενης ΑΟΣ του ψευδοκράτους, ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα. Και πάμε στο τέλος στο οικόπεδο 5. Τι συμβαίνει στο οικόπεδο 5? Βλέπετε στο οικόπεδο 5 το μισό ανήκει, όπως λένε οι Τούρκοι, εντός της δικής του υφαλοκρηπίδας και το υπόλοιπο μισό εντός της ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό και στέλνουν την επιστολή διαμαρτυρώμενη. Ταυτοχρόνως όμως ισχυρίζονται και κάτι άλλο. Μπορεί να μην έχουν νομικά δικαιώματα, αλλά έχουν νομικά δικαιώματα, λένε, για την υποστήριξη των Τουρκοκυπρίων.
Ταυτοχρόνως δεν ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Και κλείνουμε με το εξής. Αυτή η περιοχή εδώ είναι σημαντικό. Είναι περιοχή που φτάνει μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Είναι δεσμευμένη σχεδόν μονίμως από τους Τούρκους για να πετούν τα τουρκικά ντρόουν σε συνδυασμένες αεροναυτικές ασκήσεις της Τουρκίας. Μάλιστα. Γιάννο Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το πολύ αναλυτικό και επιχάρητο ρεπορτάζ σου. Το εισόδημα.